Πιστεύετε αυτό και σας κατηγορεί επίσης η Νέα Δημοκρατία όλο αυτό το διάστημα ότι όλα αυτά είναι απλά επιδόματα και προεκλογικές ξεδιάντροπες παροχές. Νομίζω ότι καταρχήν αξίζει λίγο να σταθούμε σε αυτό που εντοπίζει η δημοσκόπηση ως πόλωση. Διότι αν μεν αυτή είναι μια ψεύτικη πόλωση, αν είναι μια τεχνητή πόλωση, τότε προφανώς και καλά κάνει, αφήνει αδιάφορους τους πολίτες. Εάν πρόκειται όμως για μια πραγματική αντιπαράθεση επί της ουσίας, τότε νομίζω ότι έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αφορούν αυτές οι διαφορετικές τοποθετήσεις τα προγράμματα που θα εφαρμόσει η μία ή άλλη η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, τι υποστηρίζει ο καθένας. Και το θετικό των τελευταίων ημερών είναι ότι πράγματι ξεφύγαμε από μια αντιπαράθεση της κλειδαρότρυπας σε δευτερεύοντα ζητήματα και έχουμε έρθει σήμερα και συζητάμε. Είναι οι 120 δόσεις ένα θετικό μέτρο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Είναι η μείωση του ΦΠΑ κάτι το οποίο το περιμέναν όλοι? Είναι η 13η σύνταξη? Είναι η επιδότηση ενοικίων? Για να αναφερθώ και σε αυτά που ήταν στις προηγούμενα μέτρα τα οποία είχαν ψηφιστεί. Στο ερώτημα τώρα, είναι αυτά μια προεκλογική παροχή? Αξίζει κάποιος να ευτελίζει μια πολιτική η οποία είναι στοχευμένη και για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση δίνεται στη βάση μια σταθεροποιημένης οικονομίας και στη βάση κάποιων πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων? Διότι αυτό είναι το καινούριο στοιχείο σήμερα. Αυτά τα μέτρα δεν βγήκαν από το καπέλο λίγο πριν την κάλπη. Αυτά τα μέτρα εξαγγελθήκαν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Αυτά τα μέτρα έγινε πραγματικότητα να ψηφιστούν, να δρομολογηθούν κάποια άλλα και έπονται κάποια άλλα από τη στιγμή που θα το επιτρέψει η οικονομία, διότι βγήκαμε από τα προγράμματα. Διότι σήμερα μια σειρά δείκτες έχουν ανατρέψει αυτή την μαύρη εικόνα που εισπράταμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είτε αυτό αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, είτε αφορά την αποκλιμάκωση ενεργείας. Σήμερα ανακοινώθηκε το νέο ρεκόρ νέων θέσεων εργασίας στο τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος. Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε. Ο υποκατώτατος καταργήθηκε. Αυτά όλα δεν είναι παροχές και ειλικρινά όποιος το αντιμετωπίζει έτσι εκτίθεται ο ίδιος. Γιατί εκτίθεται? Διότι δείχνει τελικά την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας ή εν πάση περιπτώσει τη ματιά που αντιμετωπίζει τα πράγματα αυτά. Δηλαδή πια την ενίσχυση των πολλών, την ενίσχυση θα των δώσω πιο το λόγο αδύνατων. Για την απάντηση στον κύριο Κίρτσο, βέβαια, γιατί χαρακτηρίζουν. Άρα θεωρώ ότι καλώς επηρεάζουν αυτά βέβαια, και μόλις βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της μεταστροφής. Γι' αυτό δηλαδή, μίλησα πριν για πυκνότητα χρόνου. Λέτε δηλαδή ότι ο χρόνος ήρθε ακριβώς 15 μέρες πριν από τις εκλογές. Σας είπα, η δυνατότητα δηλαδή να δοθούν αυτά. Η δυνατότητα υπήρξε με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον προηγούμενο Αύγουστο. Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε όλων αυτών των μέτρων στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2018. Λέτε είτε είχαμε εκλογές είτε όχι, τώρα θα δίνονται, αυτό λέτε. Και έπρεπε να επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για την καλή πορεία της οικονομίας από τα μεγέθη. Κύριε Σκουρλέτη, να το πω πιο απλά, λέτε ότι είτε είχαμε τώρα εκλογές, είτε δεν είχαμε εκλογές, τώρα ήταν το χρονικό σημείο που θα δίνονταν αυτά τα. Και δεν το λέμε μόνο εμείς. Θα γίνονταν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα, κύριε Κίρτσο.